Θα επιστρέψουμε στο Πατινό Καρναβάλι, γιατί έχουμε και την απονομή των βραβείων στα πληρώματα. Πάμε προσωρινά στην Καλαμάτα. Είναι ο πρόεδρος των καταστημάτων εστίασης, ο κ. Νίκος Μαλαπέτσας, να δούμε γιατί και η Καλαμάτα βούλιαξε φέτος από κόσμο και στις απόκριες. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλή Σαρακοστή. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Βλέπω έχετε και δουλίτσα τώρα. Σας ταλαιπωρούμε λίγο. Δεν με ταλαιπωρείτε καθόλου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Λοιπόν, ναι. Να ξεκινήσω κατευθείαν, να μην σας τρώω χρόνο, να πω ότι η Καλαμάτα βίωσε τριήμερο από εποχές προ-κορονοϊού. Πραγματικά βούλιαξε. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, πολλές μεγάλες πληρώτες στα ξενοδοχεία, τα καταστήματα γεμάτα όλα. Είχε ρυθμό η πόλη, χορό. Αν εξαιρέσουμε τη χθεσινή μέρα που ήταν βροχερή και μας χάλασε την παρέλαση του... Παρόλα αυτά βλέπουμε εικόνες από το βράδυ, από το Ελευθερία Online και τον καλό συνάδελφο τον Δημήτρο Μπλεμένο, βλέπουμε τις εικόνες. Ωραία, πολύ ωραία. Η χθεσινή παρέλαση ήταν εντυπωσιακή, είχε μεγάλη συμμετοχή και σας λέω τα καταστήματα της εστίασης δούλεψαν όλα πάρα πολύ. Είναι ενθαρρυντικά μηνύματα για το καλοκαίρι, γιατί πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Και να πω εδώ ότι η Καλαμάτα και το επόμενο τρίμερο θα είναι γεμάτη. Το επόμενο τρίμερο που είναι της 25ης Μαρτίου έχει υψηλές πληρώτες στα ξενοδοχεία της και θα έχουμε και εκεί πάρα πολύ δυνατό τρίμερο. Από ελέγχους πώς πήγαμε στην αγορά, κύριε Πρόεδρε, υπήρξαν κλιμάκια όπως και στην Πάτρα? Πάρα πολλά κλιμάκια. Νομίζω ότι ίσως ήταν το τρίμερο με τους περισσότερους ελέγχους. Εμείς λέγαμε ότι ήταν στην Καλαμάτα. Τώρα μαθαίνουμε ότι από ό,τι μας λέτε ήταν και στην Πάτρα. Ναι, είχαμε πάρα πολύ έλεγχο και από εφορία και από ΙΚΑ. Ήταν έντονη η έλεγχη δηλαδή του τριημέρου. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο, να σας αφήσουμε να κάνετε τη δουλειά σας. Θα τα πούμε σύντομα ξανά και του χρόνου να είμαστε καλά όλοι εδώ μαζί με τους τηλεθεατές μας να τα λέμε.